Με το βλέμμα στραμμένο στις εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην αφετηρία μιας νέας διαδρομής προς και με την κοινωνία, θέλοντας να τη θέσει στο προσκήνιο. Η πορεία αυτή έχει και τοπικά χαρακτηριστικά, με την Ομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων να είναι η πρώτη στην Ήπειρο που άνοιξε τον κύκλο των πολιτικών συζητήσεων και εκδηλώσεων για την τρέχουσα επικαιρότητα, κυρίως όμως για να επικοινωνήσει τις θέσεις του κόμματος προς την κοινωνία. Την Κυριακή, η παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλου, πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με αντικείμενο την ενεργειακή κρίση και τις προτάσεις άρσης του αδιεξόδου που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ αλλά και οι παραγωγικοί φορείς. Ο κ. Σπυρόπουλος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα γραφεία του κόμματος, αναφέρθηκε στην πρόταση διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που θα καταθέσει, όπως είπε, αντίστοιχο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως δεν υπάρχουν τα ηχέγγυα συνεργασίας και μίλησε και για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Για τις εθνικές εκλογές, το πρώτο σώμα των υποψηφίων βουλευτών αναμένεται να ανακοινωθεί στα μέσα Νοεμβρίου, αλλά δεν θα κλείσουν από τότε τα ψηφοδέλτια. Πολύ δύσκολο χειμώνα, στον οποίο η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση απορροφά το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος των πολιτών. Δυστυχώς, εδώ και πολλούς μήνες, ενώ επανειλημμένως έχουμε τοποθετηθεί δημόσια με πολλές προτάσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της ακρίβειας, για μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα, για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, νέες σημαντικές προτάσεις όσον αφορά ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους που έχουν πραγματικά ανάγκη, αυτούς που παίρνουν σύνταξη των 300 ευρώ, όπως και μια νέα πολιτική όσον αφορά την ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών τάξεων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που παίρνουν τους χαμηλότερους μισθούς, η κυβέρνηση κάνει πάρα πολύ λίγα από αυτά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω ακριβώς, αλλά δεν θα αργήσουμε πάρα πολύ, θεωρώ μέχρι τα μέσα Νοέμβρη, θα ανακοινωθεί ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοδελτίων. Δεν θα είναι η τελική λίστα, καθώς ο χρόνος των εκλογών είναι ακόμα, δεν έχει προσδιοριστεί και μπορούμε να κάνουμε και κάποιες σημαντικές προσθήκες στην πορεία αυτή, αλλά θα υπάρξει διάταξη μάχης που μίλησα και πριν. Ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω το Βαγγέλη τον Αργύρη, τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή του Νομού σας, ένα ιστορικό στέλεχος που δίνει σημαντική μάχη μαζί με την υπόλοιπη Επιτροπή, έτσι ώστε να φτιαχτούν τα καλύτερα δυνατά ψηφοδέλτια. Για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κ. Σπυρόπουλος ανέφερε πως το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει σε επιλογές στήριξης, μακριά όμως από τη λογική των χρησμάτων. Η λογική, όπως περιέγραψε και ο Πρόεδρος, η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης των χρησμάτων, δεν νομίζω ότι αποτυπώνει τις σύγχρονες συνθήκες και αυτό το οποίο θέλουν οι πολίτες να βλέπουν μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια παλαιοκομματική αντίληψη, στην οποία εμείς δεν συνηγορούμε, αλλά φυσικά θέλουμε να στηρίξουμε δημάρχους και περιφερειάρχες, οι οποίοι να λύνουν πολλά προβλήματα του κάθε Δήμου, της κάθε περιφέρειας. Όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, η τοπική αυτοδιοίκηση σε πάρα πολλές περιοχές δεν έχει ένα σχέδιο όσον αφορά την ανάπτυξη του τόπου, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στο πνεύμα να υπάρξει μια ανατροπή από τη συντήρηση, τον καθεστοντισμό και αυτό το οποίο επικρατεί τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Ήπειρο και να υπάρξει μια αλλαγή προς όφελος του πολίτη και της προοπτικής αυτού του τόπου. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ή με καμία άλλη πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι καθαρή η στάση μας όσον αφορά το κομμάτι των βουλευτικών εκλογών. Είμαστε στην τελική ευθεία. Εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό να αλλάξει σελίδα, να φύγουμε από μια κυβέρνηση η οποία επανειλημμένα διαχειρίστηκε κρίσεις και απέτυχε σχεδόν σε όλες, που δεν έχει σχέδιο για την πορεία αυτού του τόπου και που φυσικά είδαμε τους τελευταίους μήνες να χειρίζεται
το δημοκρατικό δικαίωμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία στην επικοινωνία με αυτόν τον τρόπο και φυσικά όχι μόνο να δημιουργεί ένα σκάνδαλο το οποίο απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, βλέπετε τα δημοσιεύματα του διεθνής τύπου, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό που πραγματικά έγινε με τις υποκλοπές στη χώρα μας. Ο μιλητής στην εκδήλωση, εκτός από τον κύριο Σπυρόπουλο που μίλησε περισσότερο πολιτικά, ήταν ο υπεύθυνος του τομέα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ, Χάρης Δούκας, που ανέλησε την πρόταση του κόμματος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ένωσης παρουσιάζονται κάποιες από αυτές, όπως είναι για παράδειγμα η φορολόγηση όλων των ενεργειακών εταιριών. Ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ηλεκτροπαραγωγούς, φυσικό αέριο, δηληστήρια. Όλοι πρέπει να φορολογηθούν για τα υπερκέρδη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος. Και είμαστε οι πρώτοι, όπως ξέρετε, που μιλήσαμε για το πλαφόν στη Λιανική. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει να πληρώσουν όλοι ένα μερίδιο για την προσπάθεια που κάνουμε για να μειωθεί το κόστος, όχι μόνο οι πολίτες και η πολιτεία, αλλά και οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δισεκατομμύρια χρειάζονται κάθε μήνα μόνο για επιδοτήσεις, μόνο για το ρεύμα. Και το μεγάλο άγχος είναι μην τυχόν φτάσουμε στα μέσα του χειμώνα με τα ταμεία άδεια και το κόστος πάρα πολύ αυξημένο. Ποιος κερδίζει ακόμα και σήμερα που η επιδότηση στο ρεύμα έχει φτάσει σε πολύ μεγάλο? Κερδίζουν οι ενεργειακές εταιρείες, οι οποίες δημιουργούν τρομακτικά νέα υπερκέρδη, και μάλιστα ακόμα και ο νέος, ο περίφημος νέος μηχανισμός της κυβέρνησης που λειτουργεί αφού το σταμάτησε η ρήτρα αναπροσαρμογής, δημιουργεί τιμολόγια πολύ ακριβότερα από τα τιμολόγια που είχαμε πριν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολύ περισσότερα χρήματα από το κράτος που δημιουργούνται από τους φόρους πάλι των πολιτών για να καλύπτουν ένα μέρος των αυξήσεων και βεβαίως τα υπόλοιπα πάνε στα υπερκέρδη, τα οποία μέσα από τον μηχανισμό νομιμοποιούνται. Ο μόνος σίγουρος τρόπος να προβλέψεις είναι να προβλέψεις πότε θα απεξαρτηθούμε οριστικά από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Είδατε ότι ακόμα και στο πετρέλαιο, με τεχνητούς τρόπους, ο περίφημος ΟΠΕΚ μείωσε την προσφορά για να αυξήσει τις τιμές. Άρα η χώρα θα πρέπει να ενισχύσει την ενεργειακή της αυτονομία, να απεξαρτηθεί από αυτά, να προχωρήσει με τον εγχώριο λιγνίτη μέχρι να έχουμε μια κοσμογονία με ανανεώσιμες εξοικονόμησης. Μέχρι να συμβεί αυτό, θα πληρώνουμε όλοι πολύ ακριβά. Και αυτό δεν αναμένεται να γίνει βεβαίως αυτό το χειμώνα, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Πάντως είναι εφικτό με τα πολλά λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης να κρατήσει αυτή η ιστορία 2 χρόνια και μετά να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε ελεγχόμενες τιμές από εμάς, αφού θα είναι κυρίως από εγχώριους πόρους. Τους παριστάμενους στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Grand Serai υποδέχθηκε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Βασίλης Γαρδίκος. Ζητήσετε σε 3 λέξεις. Ενότητα, ανανέωση, πολιτική αυτονομία. Αυτό είναι και το σύνθημα που κινείται η Νομαρχιακή μας Επιτροπή. Και όσο κινούμαστε σε αυτό το σύστημα, τόσο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής θα διευρύνει την παρέμβασή του στην ελληνική κοινωνία. Τόσο θα μεγαλώνουμε. Και στον ισχυρισμό μου αυτό, ατράνταχτη απόδειξη είναι η σημερινή σας παρουσία σήμερα εδώ, σε αυτή την εκδήλωση, η οποία έχει ξεπεράσει και τις δικές μας προσδοκίες. Σήμερα λοιπόν εδώ δηλώνουμε όλοι μαζί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο και δυνατό.